Νίκος είχε πει από την αρχή ότι φέτος η ΑΕΚ θα... Όταν έφυγε ο Αϊτόρ, ήταν ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς μπροστά, 8 μονάδες. Τι εκλογές είχαμε, λοιπόν. 8 βαθμούς μπροστά, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλώς ήρθατε. Κύριε Ρουκά, καλώς ήρθατε. Κύριε Δαμίου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, δεν με άφησε να πω. Δεν τους καλωσόρισα. Τους καλωσορίσουμε. Αλλά καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, γιατί κάνουμε συζήτηση για την ΑΕΚ τώρα. Βέβαια. Γιατί έχουμε φανατικούς ΑΕΚτζίδες πάνω στο τραπέζι. Φανατικούς. Είναι τουλάχιστον 3 ανάμεσά μας. Εντάξει, ναι, εγώ είμαι και Αστέρας Τρίπολη, περίμενε. Όποιος δεν είναι ΑΕΚ να σηκώσει το χέρι του, κύριε Ρουκά, σηκώστε και εσείς. Τι να κάνω από τη Θεσσαλονίκη, ορμόμενος τώρα από εκεί πέρα. Λοιπόν, δικέφαλος. Ήρθε η άνοιξη, βλέπω. Ήρθε, κύριε Ρουκά, δεν ήρθε. Το μόβ είναι το νέο μαύρο. Λίγο χρώμα. Ροζ. Μοβρόζ. Ο κύριος Ρουκάς, οικονομολόγος, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, φοροτεχνικός πρώτης τάξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, γιατί τα διακυβεύματα αυτών των εκλογών είναι πάρα πολλά όσον αφορά το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη τετραετία φορολογικά για τους εργαζόμενους, για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους συνταξιούχους, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις. Η πλευρά των επιχειρήσεων εκπροσωπείται από τον κύριο Δαμίγο. Ο κύριος Δαμίγος, ένας άνθρωπος της παραγωγής, της πραγματικής οικονομίας, από το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας, που θα μας δώσει τώρα την εικόνα της αγοράς και τι περιμένουμε. Να ξεκινήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος μπαίνει κάθε μέρα στο μαγαζί, το ανοίγει. Λέει τι μπαίνει, τι βγαίνει, τι θέλω. Έχει έτσι. Εικόνα, έχει εικόνα. Εννοείται. Ακριβή. Εννοείται λοιπόν. Και πληρώνει κιόλα. Και πληρώνει, ναι. Και πληρώνει. Και πατάει και το κουμπί. Και πατάει και πατά το κουμπί. Δυστυχώς και πληρώνουμε οι επιχειρήσεις. Πρέπει να πληρώνουν και οι επιχειρήσεις σωστούς και τίμιους φόρους. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Ναι. Τίμιους. Προς Θεού, τίμιους φόρους. Αυτό που πρέπει, που αναλογεί στην κάθε επιχείρηση, πρέπει να πληρώνεται. Κύριος Δαμίγος, είστε από εκείνους, με συγχωρείτε να υπενθυμίσω, που είχατε πει ναι και στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και σε όλα. Βεβαίως. Να είναι βιώσιμες και επιχειρήσεις. Να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να περάσουν την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Πάμε, κύριε Δαμίγο, να σας ακούσουμε τι θέλουμε για την επόμενη μέρα. Ελάτε. Η επόμενη μέρα θέλουμε στήριξη των επιχειρήσεων. Θέλουμε να τελειώνει αυτή η διαδικασία των εκλογών όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι επιτακτική ανάγκη να τελειώσουμε, να συμφωνήσουμε, να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Θέλουμε μια οικονομία σταθερή. Στήριξη, όπως προείπα, στις επιχειρήσεις μας, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Βάζοντας κάτω τα προγράμματα λοιπόν των δύο μεγάλων κομμάτων, που είναι και τα κόμματα της εξουσίας, αυτά τα οποία ο ελληνικός λαός θα επιλέξει αν θα κυβερνήσουν ή όχι. Έως τώρα βλέπουμε ότι, αν κύριε Ρουκά διορθώστε με, έχει μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος κατά 4 μονάδες και υπόσχεται άλλη μία μονάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι πάρα πολύ μικρομεσαίοι. Ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα να λέει, που έχουν δάνεια, ότι αυτά τα δάνεια θα γίνουν πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα από την πλευρά των τραπεζών και τους πολίτες. Άρα, με ποιον τρόπο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Τι επιλέγετε εσείς οι μικρομεσαίοι, για να σας ακούσουμε, κύριε Δαμίγο. Και τα δύο. Και τα δύο. Βέβαια, και τα δύο επιλέγουμε. Άρα, θέλουμε πρόσβαση στο. Καταρχήν, να ρυθμιστούν με σοβαρές ρυθμίσεις τα χρέη των επιχειρήσεων. Να γίνουν οι δόσεις, να μπουν όλοι μέσα. Καταλαβαίνετε, κύριε Ποφάντη, ότι ερχόμαστε από μια δεκαετή κρίση. Ζήσαμε υγειονομική κρίση, ενεργειακή κρίση. Έχει μαζευτεί στις περισσότερες επιχειρήσεις, έχει μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό οφειλών. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πρέπει να ρυθμίσουν και να ρυθμίσουν έτσι ώστε να είναι βιώσιμοι. Άρα να πληρώνουν τις ρυθμίσεις τους, να πληρώνουν και τα τρέχοντα εξοδά τους, για να μπορέσουν να περάσουν την επόμενη μέρα. Τώρα, ρυθμίσεις του ρυθμίζω, δεν ρυθμίζω, μπαίνω, δεν μπαίνω, δεν υπάρχουν. Ωστόσο, θέλουμε μία πρόσβαση στα τραπεζικά συστήματα, δεν έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μας βοηθήσει το ΕΣΠΑ, να συμμετέχουν. Να γίνει πιο απλό το ΕΣΠΑ. Ναι, βέβαια, να γίνει τα κονδύλια από την Ευρώπη και βεβαίως ναι, από το ταμείο. Και αυτό που λέμε, το ταμείο ανάκαμψης, όπως λένε, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Αν χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο πρόσημο, τη δεύτερη λέξη, ας είναι ανθεκτικότητα. Τι είναι ανθεκτικότητα, να αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αμέσως ερχόμαστε σε εσάς. Ελάτε, κύριε Ρουκά. Α, ναι. Λοιπόν, σχετικά με το RRF, λοιπόν, το οποίο πολύ σωστά το λέει ο κύριος Δαμίγος. Το Ταμείο Ανάκαμψης εννοείται, ωραία. Είναι και ανθεκτικότητας, έτσι. Αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, τις επόμενες μέρες θα ανοίξει από την
θα ανοίξει το Know Your Customer. Είναι ένα νέο προϊόν της, με στήριξη της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπου έχει συμφωνηθεί ένα μεγάλο κονδύλι από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάει στις τράπεζες, οι οποίες θα δώσουν με πολύ πιο ευνοϊκούς όρους, βαθμολογώντας δηλαδή με πιο ευνοϊκά κριτήρια από ό,τι συνήθως, έτσι ώστε να φτάσουμε στις 60 με 80.000 επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να δανειοδοτηθούν και με προνομιακό επιτόκιο. Επίσης, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν προγράμματα. Περί το 1 δις είναι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τον πράσινο μετασχηματισμό, όπου αυτά τα προγράμματα, εάν πληρεί απλά η επιχείρηση τις τυπικές προϋποθέσεις του προγράμματος, ναι, περνάει στην επόμενη φάση και εγκρίνεται. Δεν είναι δηλαδή συγκριτική η αξιολόγηση να κλείσει το πρόγραμμα. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις, καμιά, αν τις ξέρουμε. Να έχει την ελάχιστη κερδοφορία, ναι, να έχει 2-3 άτομα προσωπικό και πάνω, ανάλογα στην κατηγορία του προγράμματος που θέλει να μπει. Έχει από 40-55% επιχορήγηση. Χρειάζεται η ίδια συμμετοχή φυσικά, να έχουμε τα δικά μας λεφτά να τα δείξουμε ή μέσω των προγραμμάτων των χρηματοδοτικών που υπάρχουν από τις τράπεζες να συμπληρώσουν την ίδια συμμετοχή τους. Είναι πολύ καλό πρόγραμμα και ήδη, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στην Αττική έχει κλείσει ήδη το ένα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ναι. Έχουν δηλαδή. Το μικρό έχει κλείσει και υπάρχουν πάμε και παρακάτω. Πολλά αιτήματα. Και από ό,τι πιστεύω, έτσι έπρεπε να γίνει, συγγνώμη, σας διακόπτω. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Έχω την αίσθηση ότι θα ξανανοίξει με επιπλέον πόρους. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και θα γίνει ένα προσδιορισμό των πόρων όπου δεν ξοδεύονται να πηγαίνουν στο άλλο. Αυτά τρέχουν τα προγράμματα ανεξαρτήτως εκλογών, έτσι. Ναι, βεβαίως, ναι, τρέχουν και δεν επηρεαστούν αυτά. Δεν έχουν λήξει, όπως λένε και οι έμποροι. Και εδώ είναι η δουλειά των επιμελητηρίων, κύριε Δαμίγκο, αν μου επιτρέπετε να βάλετε περισσότερους συναδέλφους σας μέσα. Βέβαια, γίνονται ενημερώσεις από το επιμελητήριο στους συναδέλφους με καθημερινές αναφορές. Σε όλα τα επιμελητήρια γίνεται αυτή η προσπάθεια και μέσω από τον ΕΦΠΑΕ, που είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείριση των προγραμμάτων κτλ. Στον οποίο τα επιμελητήρια είναι και εταίροι. Εδώ ταιριάζει εξαιρετικά ότι τα λεφτά υπάρχουν, πάμε να τα πάρουμε. Ναι, επειδή έτσι, αυτή η έκφραση λίγο έχει παρεξηγηθεί. Όχι, εδώ πηγαίνει όμως. Υπάρχει όμως εδώ το κονδύλι, γιατί όπως είπε και χθες και ο Πρωθυπουργός και ο Άκης Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε περί τις 5 μέρες για να μπορέσει να φέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και το έφερε. Ακούστε όμως τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία. Είπε κάτι πριν από λίγο ο κύριος Δαμίγκος, δεν ξέρω, Μιλένα, αν το παρατήρησες, ότι θέλουμε να ρυθμίσουμε δίκαια τα χρέη μας, αλλά μας απορρίπτουν. Γιατί απορρίφθηκαν τόσες πολλές επιχειρήσεις από τις 72%? Ελάτε να σας ακούσουμε, κύριε Βάνα. Μας το λέγατε εδώ στην αρχή ότι έχουν βάλει κάποιους όρους. Και ότι είναι θετικό. Είναι ναι, μεν θετικό, αλλά βάλανε όρους που θα πετάξουν πολλούς απ' έξω. Το είχαμε πει από την αρχή αυτό, ναι, ότι η ρύθμιση αυτή δεν τρέχει καλά. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον ή δεν μπαίνουν αρκετοί αυτή τη στιγμή. Ή τα κριτήρια δεν είναι. Ή τα κριτήρια. Όπως να έχουν τις οφειλές μέχρι το Νοέμβριο του 2021. Εδώ θα σας πω. Παράλληλα. Μα δημιουργήθηκαν και άλλες οφειλές ως απότοκο της πανδημίας, οι οποίες ήρθαν μετά στην επιχείρηση. Συμφωνώ με τον κύριο Δαμίγκο, πρέπει να αλλάχθει το πλαίσιο. Έτσι. Πιστεύω πως εκεί θα πάμε, εφόσον δεν συνεχίζεται, δεν πάει καλά η ρύθμιση. Πρέπει να αλλάξει. Βέβαια, να πούμε ότι πολλοί δεν ξέρουν ακόμα ότι υπάρχει παράλληλα και τρέχει και έχει διορθωθεί πάρα πολύ. Το λέω πάντα όταν έρχομαι εδώ, είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Έχουν γίνει βήματα, για να τα λέμε όλα. Ναι, μείνει μία ρύθμιση, δεν τρέχει καλά. Ο εξοδικαστικός αρχίζει και τρέχει. Να το κοιτάξουν και αυτό οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν και να έχουν κεφάλαιο κίνηση. Πάμε ξανά να. Γιατί ρωτάνε από πάνω. Ελάτε, κύριε Ρουκά, γιατί εσείς ασχολείστε με αυτό. Στον εξοδικαστικό έχουν μπει και κριτήρια που πιέζουν, αν θέλετε, και τους πιστωτές να δικαιολογήσουν γιατί λένε όχι. Που αυτό είναι σημαντικό. Με τελευταία αλλαγή. Που είναι σημαντικό αυτό το Υπουργείο, ξέρετε, έχει αντανακλαστικά γρήγορα. Δηλαδή, δεν αφήνει ένα θέμα να τρέχει έτσι. Και όσον αφορά και τα φορολογικά, νομίζω θα επανέλθουν. Γιατί άμα δουν τα νούμερα ότι δεν προχωράει. Και έχω την εντύπωση ότι από πού θα εισπράξει φόρους του κράτους και από τις επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν θα έχουν φόρους. Αυτό πρέπει να τελειώνουν γρήγορα οι εκλογές. Να τελειώνουν γρήγορα οι εκλογές. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τελειώσει γρήγορα όπως επικοινωνία. Πρέπει να γίνουν και εκλογές όμως. Πρέπει να γίνουν και 13. Γιατί είναι αναγκαία η σταθερότητα. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, κύριε Υπουργέ. Το αδίκημα, γιατί ερχόμαστε με όλους τους κλάδους και με πολλούς επιχειρηματίες και θέλουν σταθερότητα, σταθερό φορολογικό σύστημα και χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων πιο εύκολη. Καλά, τώρα μπορεί να συζητήσουμε καμιά δεκαετία 20 μέρες τώρα για να τα βρούνε. Καταλάβατε τι εννοώ. Άμα έχουν κάτι άλλο, θα συζητάνε. Εβδομάδα παρά εβδομάδα θα συζητάνε. Η κοινή συνιστόσατε. Εδώ φιλοξενούμε ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας της αγοράς. Είναι αυτοί που πληρώνουν τον εργαζόμενο, τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτοί πληρώνουν. Και έτσι επιστρέφει και κάνει κύκλο το χρήμα. Το χρήμα. Έτσι. Όλοι λένε να τελειώνουμε. Μην το παρακάνουμε δηλαδή. Εντάξει, είναι ωραία η γιορτή της δημοκρατίας. Αλλά να προχωρήσουμε πάλι στην περπατησιά την οποία είχαμε. Γιατί, ξέρετε, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν φάει 10 χρόνια πανδημία, 10 χρόνια οικονομική κρίση, 2 χρόνια πανδημία, τώρα το ενεργειακό κόστος το οποίο. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γύρισε πίσω. Κάθονται τα ενεργειακά
προϊόντα. Θέλουν σταθερότητα να προχωρήσουν τις δουλειές και να βιοποριστούν οι ίδιοι, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές σε αυτόν τον τόπο, παράγοντας προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι έτσι, κύριε Δαμίγο? Ακριβώς έτσι, κύριε Υποφάτη. Ακριβώς αυτό, αυτό θέλουμε. Μια σταθερότητα να μπορέσουμε να πάμε λίγο παρακάτω. Ένα δίκαιο φορολογικό, να επενδύσουμε. Μην ακούμε τώρα επενδύσεις. Μπορείτε να επενδύσετε. Έχετε δυνατότητες να επενδύσετε. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομπόδεμα το οποίο το ρίχνετε στη δουλειά? Δυστυχώς. Δηλαδή, ο Κώστας Δαμίγος, η επιχείρηση του Κώστα Δαμίγου, αύριο, πες ότι υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, μια τετραετία. Θα πει ότι από το απόθεμα το οποίο μου έχει μείνει από τα κέρδη, ενδεχομένως, τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί, ρίχνω κάποια από αυτά στην αγορά. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Ο Έλληνας, την επιχείρησή του και ειδικά αυτός που έχει τη μικρομεσαία επιχείρηση, την αγαπάει καλύτερα από το παιδί του, καλύτερα από την οικογένειά του. Γι' αυτό βλέπετε και έχουμε τόσες πολλές μικρές επιχειρήσεις που χρωστάνε. Γιατί δεν πάει με ελαφριά της καρδία να πει ότι κλείνω την επιχείρησή μου, φεύγω, κάνω κάτι άλλο. Κάθεται εκεί και την παλεύει, σωστό λάθος το δείχνει η ιστορία, κάθεται εκεί και την παλεύει, την αγαπάει, τη χρηματοδοτεί, βγάζει από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό, πουλάει το σπίτι του για να στηρίξει την επιχείρησή του. Και αυτή η μικρούλα επιχείρηση έχει δύο θέσεις εργασίας, δίνει και ψωμάκι σε άλλες δύο οικογένειες. Φυσικά. Είναι λίγο η κουλτούρα του Έλληνα, είναι λίγο περίεργη, κύριε Υποφάντη. Κύριε, το επιβεβαιώνω αυτό. Αυτό που έχουμε να πούμε, ότι εδώ είναι και ο φοροτεχνικός μας να μας πει, ότι όσο πέφτουν οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο αυξάνεται το φορολογικό, ο φορολογικός όγκος. Διότι είναι παγκοσμίως αυτό γνωστό, ότι λέμε, όσο πέφτουν οι συντελεστές, τόσο ανεβαίνουν τα έσοδα. Και έχουμε κάνει και ρεκόρ εσόδων, νομίζω, στα φορολογικά έσοδα, με τη μείωση των φόρων. Και παράλληλα και τις αύξησεις. Συγγνώμη. Δεν πέσανε πολύ φόροι, δεν πέσανε πάρα πολύ. Πρώτον, δεν πέσανε πολύ. Από 29% στο 22% είναι 7 μονάδες. Α, 7 μονάδες. Ναι, όχι, μιλάμε για τον τελευταίο χρόνο. Για το τελευταίο, ναι, αλλά συνολικά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όχι τα 3-4, εδώ, τώρα φέτος, ναι. Φέτος άλλες δύο μονάδες. Δύο μονάδες. Δύο μονάδες, ναι. Αυτές... Και εκεί θα παραμείνει από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα επόμενα δύο χρόνια. Mm-hmm. Ναι. Ήθελα τώρα, έτσι που αναφέρεται τον Πρωθυπουργό, κύριε Παναγιωτόπουλε, και η ερώτηση αφορά όλους. Είδαμε τα οικονομικά προγράμματα των δύο μεγάλων παρατάξεων Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Και του ΠΑΣΟΚ, έχω δει. Και του ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ. Ναι, ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ. Ναι, γιατί ωραία μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο σε κυβέρνηση συνεργασία. Είναι εφαρμόσιμα και πόσο τελικά κοστολογούνται? Ακούμε δηλαδή ότι του τάδε κόμματος είναι τόσο, κοστολογείται τόσο, το άλλο τόσο. Είναι εφαρμόσιμα αυτά που λένε? Να ξεκινήσω εγώ να σας πω ότι θέλει μια υπευθυνότητα από όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Και ο κόσμος δεν πιστεύει και πολύ πλέον. Θέλει σταθερότητα και λίγα αλλά καλά. Να ξέρει ότι... Λίγα αλλά καλά. Λίγα αλλά καλά και μπορούν να γίνουν. Θέλει, ακριβώς. Θέλει αλήθεια και να μπορούν είναι εφαρμόσιμα, ναι, αυτά που ακούω. Τα πολλά τα μέτρα και τις υποσχέσεις δεν τις πολύ πιστεύει. Ναι, θέλει... Τα θα πέρασαν. Νομίζω, ναι. Ναι. Κύριε Λουκά. Την τελευταία φορά ακούσαμε ένα σύνθημα που λέει «Τάζουμε 10 πράγματα και τα 5 να κάνουμε καλά είναι». Νομίζω το ακούσαμε και προχθές αυτό από μια συγκεκριμένη παράταξη. Δεν ισχύει αυτό, διότι την προηγούμενη φορά δυστυχώς όλα αυτά τα οποία προβλήθηκαν μας κόστησαν κάποια λεφτά παραπάνω και κινδυνεύσαμε, γιατί χθες γιορτάσαμε και την ημέρα της Ευρώπης, θυμάστε. 44 χρόνια. Ευτυχώς, ναι. Οι άνθρωποι, οι φυσιολογικοί, βοήθησαν όλοι του πολιτικού ενός συστήματος να μείνει η χώρα στην Ευρώπη με όλα τα καλά και τα αρνητικά που έχει και χρήζουν πολλές βελτιώσεις όλα αυτά τα θέματα. Από την άλλη όμως, όσον αφορά το λογαριασμό, όταν καταλήξουν τελικά στο λογαριασμό πέραν της Νέας Δημοκρατίας, το πόσο κάνει δηλαδή όλο αυτό το οποίο προγραμματίζουν να φέρουν το επόμενο διάστημα. Και το κυριότερο, όταν θα βγει λόγω αυτής της αναλογικής μία λέμε τώρα κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να είναι συνεργασίες, υποτίθεται, αφού συζητήσουν 2, 3, 4, 5 μήνες μετά, αφού συνεννοηθούν για τα πρώτα βασικά υπουργεία, να δούμε αν θα βγει ο λογαριασμός. Λοιπόν, άρα, έχεις από τη μία παράταξη η οποία λέει: έχουμε κάνει 5 πράγματα, θα κάνουμε άλλα 5 τα οποία τα έχουμε κοστολογήσει και ο λογαριασμός βγαίνει έτσι και αιτιολογεί γιατί βγαίνει ο λογαριασμός, έτσι. Και από την άλλη λέμε έχουμε μία παράταξη η οποία προφανώς τάζει περισσότερα πράγματα, γιατί είναι φυσιολογικό να τάζει κάποιος περισσότερα πράγματα, αλλά το θέμα είναι να τα έχει υπολογίσει από πού θα έρθουν όλα αυτά. Διότι αν είναι πάλι χτύπα ξύλο, να τρέχουμε εμείς οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες, να έχουμε ζητήματα και να ζητάμε και να παρακαλάμε 100, 120 δόσεις, 200, 300 δόσεις για να πληρώσουμε. Να μην ξεχάσουμε, κύριε Δαμίγο, θυμάστε τότε που πληρώναμε ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με τον τζίρο. Λοιπόν, τραγικό. Όσο πιο πολλά παράγεις, τόσο πιο πολλά πληρώνεις. Λοιπόν, ήταν τραγικό. Ήταν τραγικό. Λοιπόν, ήταν φορολογικό.
δημιουργήθηκαν πολλά χρέη στις εισφορές. Ήταν φοροασφαλιστικό το σύστημα εκείνο. Τα ξεχνάμε, γιατί μάλλον είμαστε λίγο λιγότεροι εμείς οι επαγγελματίες από το συνολικό πληθυσμό. Η φορολόγηση των μερισμάτων, το έχω ξαναπεί εγώ εδώ, το 5% αυτό είναι το συντηρούν τις οικογένειές τους, οι μικροί επιχειρηματίες, οι μεγάλοι. Από αυτό το 5% μπορεί να συντηρηθεί η οικογένεια, αλλά για τον επιχειρηματία. Να σας πω το άλλο. Φυσικά τα κέρδη των μικρών επιχειρήσεων. Από εκεί βγαίνουν. Από εκεί βγαίνουν. Να σας πω κάτι. Για σκεφτείτε ένα μικρό επαγγελματία από αυτόν που ανάφερε ο κύριος Δαμίκος προηγουμένως, που απασχολεί και δύο εργαζόμενους. Ο οποίος θέλει να πάει καλά η δουλειά του και ο οποίος θέλει να είναι και συνεπής φορολογούμενος και να τα δηλώνει όλα, κύριε Δαμίγο. Έτσι δεν είναι. Να τα δήλωνε λοιπόν τότε όλα και να του ήρθε λοιπόν ένας μποναμάς κάθε μήνα και περισσότερο, γιατί πήγαινε καλά η δουλειά. Αναγκαστικά λοιπόν τον στρέφεις στη μαύρη οικονομία για να μην πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες είναι συμβασμένες με τον κύρο. Παραλογισμός. Οι οποίες δεν ήταν και ανταποδοτικές. Καμία σχέση. Λοιπόν, ζητούσαμε τότε. Οπουδήποτε στον κόσμο και να γίνει. Κύριε Δαμίγο, ερώτημα, μισό λεπτό, κύριε Ρουκά. Όχι, παρακαλώ. Επειδή ένας ρόλος πάλι των επιμελητήριων είναι να βάζετε τους πολιτικούς απέναντι στους επιχειρηματίες, στους εργοδότες με λίγα λόγια, και να τους ζητάτε να σας αναλύσουν τα προγράμματά τους. Το κάνατε, κάνετε ένα debate, ας πούμε, στο επιμελητήριο, στο βιοτεχνικό. Φέρατε από όλες τις παρατάξεις, πείτε μας τι θα κάνετε για την οικονομία, για τον επιχειρηματία, για τον εργαζόμενο που ακολουθεί τον επιχειρηματία και για τις οικογένειες. Στο βιοτεχνικό επιλέξαμε να μην το κάνουμε. Να μην το κάνουμε. Μέχρι σήμερα επιλέξαμε να μην το κάνουμε. Άλλα επιμελητήρια το έχουν κάνει. Έχουμε σαφέστατα όμως έχουμε εκφράσει και έχουμε τις απόψεις μας και έχουμε έρθει σε κουβέντες με τη σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Έχουμε ακούσει τις απόψεις της αντιπολίτευσης. Έχουμε ακούσει τις απόψεις του τρίτου κόμματος, του Πασόκ. Ναι, του Πασόκ. Οπότε έχετε βγάλει συμπέρασμα. Οι βιοτέχνες, ναι, θα βγάλουν το συμπέρασμά τους. Εγώ θα συμφωνήσω στην προηγούμενη ερώτησή σας 100% με τον κύριο Παναγωτόπουλο. Εμείς ζητάμε σταθερότητα. Ένα δίκαιο φορολογικό και να ξέρουμε ότι αυτό το φορολογικό θα έχει διάρκεια. Δεν γίνεται να αλλάζει φορολογικό ασφαλιστικό με κάθε κυβέρνηση που βγαίνει. Αυτό είναι, αυτό ξέρουμε, θα στηθούμε πάνω και εκεί προχωράμε. Και θα είναι και τα επόμενα 15-20 χρόνια. Να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε αυτό να ξέρουμε που ξέρουμε πώς ξεκινάμε και πώς τελειώνουμε. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι θα έρθουν και περισσότεροι. Για να ξέρουν οι άνθρωποι ακριβώς και επενδύσεις. Ναι, διότι ξέρετε, ένας επενδυτής από το εξωτερικό εξετάζει το περιβόητο PEST ανάλυση, είναι το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Θα δει λοιπόν τι γίνεται στην Ελλάδα. Κάθε 6 μήνες έχουμε και μια φορολογική μεταρρύθμιση. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αυτή, δεν μπορεί να υπολογίσει πόσα θα βγάλει ή πόσα θα πρέπει να δώσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα για το επόμενο διάστημα. Κύριε Ρουκά, μια γρήγορη τοποθέτηση σε εσάς. Για να πάμε και κάτι πιο ουσιαστικό. Τι θέλετε, την άποψή σας για τα τοπικά νομίσματα, τις Δήμητρες και όλα αυτά τα οποία ακούμε από μια συγκεκριμένη πλευρά. Με ρωτάτε εμένα. Άλλο η Δήμητρα, άλλο το τοπικό. Περίμενε, πέστε και. Εδώ θα έχουμε το μαρουσιώτικο. Μαρουσιώτικο θα είναι το νόμισμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν είσαι καθηγητής, έχεις την πολυτέλεια να λες την άποψή σου, ξέροντας ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα τα οποία λες. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή. Όταν είσαι, είχα άλλη άποψη. Όταν είσαι καθηγητής. Είναι και οι δύο καθηγητές. Είναι και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Σακαλώτος. Α, και κάτι άλλο. Χρέη από τη δουλειά πληρώνονται, έτσι δεν είναι, κύριε Δαμίου. Ακριβώς. Τα χρέη πληρώνονται. Αυτή είναι η δεύτερη τοποθέτηση. Αυτό είναι πολυτίμιο που λέτε. Για τα τοπικά νομίσματα. Δεν έχω να πω κάτι. Να είμαστε προσεκτικοί λίγο. Το είχαμε πει πολλές φορές. Η αγορά θέλει σοβαρότητα. Τώρα έχουμε μια σταθερότητα. Ο κόσμος αρχίζει και φοβάται και οι επιχειρήσεις με αυτά που ακούει. Ή γελάνε. Δεν ξέρω. Πάντως, αν είχα τα χρήματά μου στο εξωτερικό και εκεί ήταν με ευρώ και είχα μια ωραία μαύρη βίζα. Εδώ ας είχαν και Δήμητρα, δεν πειράζει, αφού δεν δεχόντουσαν τα μαγαζιά τη μαύρη βίζα. Η μαύρη είναι. Κύριε Δαμίγο, πηγαίνετε, κάνετε μια δουλειά εσείς ως βιοτέχνης σε μια περιφερειακή πόλη, ας πούμε, Καλαμάτα, και θα πληρωθείτε με μεσηνιακό, δεν θα πληρωθείτε. Όχι, Καλαμάτα. Πώς θα πληρώσετε τους εργαζόμενους που έχουν κάνει τη δουλειά? Ανάλογα. Με μεσηνιακό και εργαζόμενο. Με το συνάλλαγμα που θα γίνει. Με συνάλλαγμα. Για όνομα του Θεού. Στα διόδια, πιστεύετε. Υποφάντη να είμαστε σοβαροί τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι στη σφαίρα της φαντασίας μας. Ναι. Γιατί άνοιξε κουβέντα. Τα λένε και τα πιστεύουν όλοι. Το 2014, το 2015, να το καταλάβουμε. Αλλά τώρα γιατί άνοιξε αυτή η κουβέντα το ευρώ και το. Από το πουθενά. Από το πουθενά. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δουν πάρα πολύ σοβαρά όσοι τα φέρνουν στο δημόσιο διάλογο. Εγώ το σας λέω και πάλι ως ρεπόρτερ, τα έζησα αυτά στην πλατεία. Ήταν ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο κύριος Καζάκης. Θυμάστε, στην πλατεία και μόλις τελείωνε ο ξυλοδαρμός, τα χημικά κτλ. Κάνανε ανοιχτή συνέλευση. Και τα άκουγα αυτά. Και έλεγα,
Πού τα λέμε, έψαχνα να βρω το. Υπήρχε όμως κόσμος που τα ακούει. Και όμως και τα γνώριζε και ο κύριος Τσίπρας. Και τα ακούει. Και τα ακούει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Το συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, από όσο ακούσαμε σε αυτό το πρώτο μας κουβέντα. Τον επιχειρηματικό κόσμο, τον οικονομολόγο μας εδώ. Τους εργοδότες μας, λοιπόν, και τα λοιπά. Είναι γρήγορα να προχωρήσουμε και πάλι. Ωραίες εκλογές, καλή δημοκρατία μας. Η γιορτή της δημοκρατίας. Πάμε να τελειώνουμε.